Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο τελευταίο μέρος πιθανών αυτής της περιπετειώδης σειράς του προλόγου The Lost God του Warhammer 3. Την τελευταία φορά δώσαμε μια πάρα πολύ σπουδαία μάχη σε αυτή την τοποθεσία που δεν θυμάμαι πως τη λένε αυτή τη στιγμή και λίγη σημασία έχει νομίζω. Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι ξεκλειδώσαμε επιτέλους μια θρηλυκή αρκούδα. Έχει συν 600 weapon strength και νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα πολύ καλές πάρα πολύ καλή δουλειά μαζί της. Θέλει δύο γύρους για να γίνει recruit, για να γίνει στρατολόγηση, οπότε θα περιμένουμε και θα ξεκινήσουμε βόρεια. Θα συνεχίσουμε βόρεια. Έχουμε μία πόλη ακόμη να καταλάβουμε και στη συνέχεια θα πάμε στην τελευταία μας δοκιμασία, πιθανόν. Πάμε, επόμενος γύρος. Θα κόβω όσους γύρους μπορώ. Όχι, δεν θέλω. Θα κόβω, όπως είπα, όσους γύρους μπορώ. Νομίζω δεν είναι βαρετή πλέον. Το μόνο που μας ενδιαφέρει πλέον είναι τα ουσιώδη. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάνουμε πλέον. Άντε να σας δείχνω και μια τεχνολογία. Θα βάλω καλύτερα melee defense για συν 8 για το υπηκό μας. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε κι άλλο για να φτιάξουμε καλύτερες μονάδες, αλλά ναι, okay, δεν πειράζει. Yuri. This serves. Συνεχίζουμε. Don't stop, never stop. All we have done, ordered by you, in Ursun's name. Are you still my brother? Ναι, Γκέρικ, ακόμα αδερφός είμαι. You are my blood. An honor no other can claim. Ursun, why so quiet? Speak to me. Στον επόμενο γύρο. Bloodhaven. Out of my way. Για να δούμε. Attack. Decisive victory λέει, οπότε ναι, ok. Fight for me. Die for me. Για να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Build defense είναι 8 για το υπηκό μας, επιτέλους. I own this. Ανεβαίνουμε πάνω δειλά-δειλά. Can you not hear it? The howling, the screaming. Is there no other way? Don't be a fool, Garrick. Do I not hear Ursun's voice? Does he not guide me? Συνεχίζουμε στον επόμενο γύρο να συνεχίσουμε και την προέλασή μας προς τα βόρεια. Do you not feel it, Garrick? Leave me to my manipulations. Δεν έχει τίποτα ούτε εδώ. Παρέλαση. Bring them to slaughter. Out of resolve. Occupy την πόλη. Ακόμη ένα faction κατέρευσε υπό την πίεσή μας. Νομίζω ότι πρέπει να έρθουμε κάπου εδώ, έτσι. Για να πάμε. Yuri. Για πάμε να δούμε τι μας περιμένει. Move now. Said its name. The skies rained with blood as a greater demon of Khorne emerged from the screaming chasm. Great wings carried it over the edge, and the ground shook as the bloodthirster landed beside me. Skulls dropped from the sky. Each one screamed in agony as they fell into the chasm, forming a bridge.
my brother approached. Roy Garrick. He trusted me when others would not. Protected me when others could not. He feared the demon. Είπα το όνομά του, μας λέει εδώ ο Γιούρι. Οι ουρανοί άνοιξαν και έβρεχε αίμα. Ο μεγαλύτερος δαίμονας του Χόρν, λέει, αναδύθηκε μέσα από το Screaming Chasm. Μεγάλα φτερά, μας λέει, τον μετέφεραν στην άκρη και το έδαφος σύστηκε καθώς ήρθε δίπλα μου. Κρανία έπεφταν τον ουρανό και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο αδερφός μου πλησίασε. Ο πιστός Γκέρικ με εμπιστεύεται όταν οι άλλοι δεν το κάνουν. Με προστατεύει όταν οι άλλοι όχι. Φοβόταν, μας λέει, τον δαίμονα. Σλέι Γκέρικ. Ω. Brother's lifeless body fell to the ground. The bloodthirster roared as he threw Garrick's screaming skull onto the bridge. I crossed the chasm, the demon beside me. My army wavered, yet followed, fearing my wrath. Συγγνώμη, σκοτώσαμε τον Garrick. Σκοτώσαμε τον αδερφό μας. Το άψυχο σώμα, λέει, του αδερφού μου έπεσε στο έδαφος. Τραγικό. Τραγικό αυτό που συνέβη. Τραγικό αυτό που συνέβη. You want my attention? Και είμαστε έτοιμοι για τη μάχη. Για την τελική μάχη. Know that your death was not wasted, brother. Your blood has brought us the demon's service. Έχω μπερδευτεί τώρα, δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς έγινε. Σκοτώσαμε τον αδερφό μας, τον Γκέρικ. Για πάμε να κάνουμε τη μάχη, να δούμε ποιο θα είναι το φινάλε. Kearns. Once a boyar of Dervingard, now a warlord of chaos. Marshals an alliance of tribes dedicated to the dark powers. They will stop at nothing to prevent me from taking the Howling Citadel. The Chaos forces surround us. I must fight. The traitor squanders his power. Greater demon at my side. I will show them all how to wield true power. Σαν να το έχεις αλέψει λιγάκι του Γιούρι. Για πάμε να κάνουμε μια μικρή ανασύνταξη. Το έδαφος είναι εκνευριστικά ενοχλητικό. Αυτό το έντονο λευκό, τα έχουμε ξαναπεί, με ενοχλεί απίστευτα. Εντυπωσιακό. Patriarch! Για να δούμε λιγάκι την αρκούδα μας. Φαίνεται εντυπωσιακό εργαλείο.
Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Και ας προχωρήσουμε και το ίδιο αργά. Ας έρθουμε κάπου εδώ για αρχή. Να κοιτάω και το χάρτη κιόλας για να μην βρεθώ προεκπλήξεως, γιατί αυτά ξεπετάγονται από παντού. Όπως την τελευταία μάχη που δώσαμε. Ο φόβος, λέει, φυλάει τα έρμα. Πολύ ωραία. Ας τους χωρίσω κάπως διαφορετικά, μια και φτάσαμε ως εδώ. Ας βάλω κάποιους εδώ. Εδώ. Και ας δώσω και τον Πατριάρχη. Ας δώσουμε και μια μονάδα υπηκού. Και εμείς προχωράμε. Αλυσισμοί. Έχουμε ενισχύσεις. Δεν μ' αρέσει καθόλου που έχουμε αυτό το τέρας στην ομάδα μας. Μα καθόλου όμως. Έλα ρε φίλε, έλα. Το πρώτο κύμα φαίνεται είναι αυτό, έρχεται, θυσιάζει. Πολύ ωραία. Έλα ο Γιούρι εδώ. Πάμε και να μην διατάξει 40. Θετικό εδώ. Έλα το ειδικό. Θα κάνουμε ένα τσέρτς εδώ. Εδώ ακριβώς. Για πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία πήγε, ανασύνταξη και... Ω, δεν πήγε πάρα πολύ ωραία, τι είναι εδώ. Από πού εμφανίστηκαν αυτοί. Έλα και εσύ εδώ. Ωραία φίλε, από πού ήρθαν αυτοί.
δεν τους πήρα χαμπάρι, δεν τους πήρα χαμπάρι, δεν τους πήρα χαμπάρι. Κι άλλοι από εδώ, κι άλλοι από εδώ. Κι άλλοι από εδώ ρε φίλε, έλα, έλα γόρι μου, έλα εδώ. Πίσω, ανασύνταξη, γιατί βλέπω ότι έρχονται. Πάνω όχι, δεν το χρησιμοποιήσω ακόμη. Έλα εσύ κατέβα. Εδώ και ο Πατριάρχης. Πώς μας την έχουν πέσει έτσι ρε φίλε, πώς μας την έχουν πέσει έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία, κερδάμε. Κερδάμε, αδέρφη, κερδάμε. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, εδώ. Ένα γκρουπάκι. Άλλοι τέσσερις εδώ. Κερμάν προς τα πίσω για ανασύνταξη. Αλλά δεν θα τους καθυστερήσουμε λιγάκι εδώ. Δεν την έχουμε καθόλου καλά. Κατέβα. Ρε φίλε, ένας χαμούλης γίνεται. Και πάμε έτσι. Βλέπω λιγάκι δύσκολα τα πράγματα. Έλα Γιούρι, έλα να βοηθήσω εδώ. Το επικό. Πάμε εδώ. Έλα φίλε, έλα κατέβα εδώ. Πάνω όχι, κατέβα εδώ. Ας μπει και η αρκούδα στο παιχνίδι. Αυτός πρέπει να είναι ο αρχηγός τους. Μάλιστα. Το ειδικό ας τραβηχτεί. Ας έρθει εδώ. Για πάμε πίσω εμείς, πάμε πίσω. Έλα Γιούρι. Πολύ ωραία, το ειδικό εδώ, αλληλεία. Θα βάζω στα ποδιά, χάνουν. Πιθανόν. Έλα η αρκούδα. Έλα και ο Πατριάρχης. Λίγη ατάκ.
Για άλλα τα δόλια εδώ. Δεν βλέπω να έρθει κανείς άλλος. Εσύ φύγε. Όσοι έχετε τα χάλια σας, απομακρυνθείτε. Φύγε. Αντέχεις ακόμα ρε, αλλά θα το φας στο κεφάλι σου. Howling Citadel was mine. Much had been sacrificed. I feel no remorse, only power. Through this portal lies my god. I am ready. From the shadow. I am the shadow. Bellacor, where is Ursan? Ah, yes, the god who abandoned Kislev. Lies. He led me here. My voice led you here. I spoke as Ursan, answered when he would not. What deception is this? Your fate has been guided by my hand. Skaldan, Kurns, your brother, placed in your way by me. Stones to sharpen you. Why? Because gods are selfish. They will betray you as they betrayed me. I have freed you from their burden. What I did for Ursan. You did it for yourself. Took what your heart desired. Look. How you've reveled in your dark baptism. Where is he? Let me show you what you hold so dear. Tell me, what do you see? Weakness. A beast unworthy of my faith. Of the blood spilt in his name. The reason Kislev suffers. Yuri, son of Kislev. Bellacor uses you for his own gain. End this misery. Free me. You can be greater than Ursan. Save Kislev. Take his power. Take his place. Not die here.
gods of chaos. I lie here, broken, frail by my god, cast out by Belacor. I have tasted but a morsel of your power. Look at what I have achieved. Let me feast upon it. Kislev will be mine, and together we will serve you. Bestow me with your terrible grace. Βλέπω μας πέταξε στην αρχική οθόνη. Μάλλον τελειώσαμε. Ήταν μια αρκετά απρόβλεπτη μάχη. Με έπιασε απροετοίμαστο πολλές φορές. Σε γενικές γραμμές ήταν έσχεπες με υπολογιστή. Αρκετά θετικό βήμα. Φτάσαμε στο τέλος του προλόγου. Από όσο κατάλαβα θυσιάσαμε τον αδερφό μας για να έχουμε τις υπηρεσίες του δαίμονα στη μάχη. Ο μούλος ο Γιούρι έκανε ό,τι έκανε χωρίς τύψεις. Από ό,τι φαίνεται απαρνήθηκε το καλό και του γύρισε την πλάτη. Ενώ τον κορόιδεψε ο Μπέλακουρ, πήγε μαζί του. Και σε κάνει αναρωτιές, ρε παιδί μου, πόσο βλάκας παίζει να ήταν. Πόσο ματαιόδοξος. Βέβαια, από την άλλη, θα μου πεις αυτά παθαίνει όποιος εργάζεται το κακό και πέφτει στην πλάνη του σκότους. Οπότε, λογικό. Τι να πω, με σύγχυσε μέρες που είναι. Αϊσυχτήρι. Κλείνω. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο.